Και όταν επειδή δεν είναι την περίοδο να κάνει θέατρο ή τηλεόραση και είχε κέφι να ταξιδέψει, να γνωρίσει τη θάλασσα. Έτσι. Αν ο κάθε άνθρωπος δηλαδή έχει καταφέρει να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, να ελέγχει τον εαυτό του και να ξέρει να χαλιναγωγεί τις ανησυχίες του, τότε είναι ίσως και ο ιδανικός άνθρωπος. Τι να πω. Και ξέρεις που μπορείς άλλος να φαίνεται χαζός, αλλά εκείνος είναι ευτυχισμένος. Είναι ευτυχισμένος. Βέβαια. Δημήτρη, αυτό οφείλεται ότι δεν είχε αίσθημα ανωτερότητας ή δεν θεωρούσε κάτι ιδιαίτερο το ότι ήταν επώνυμος ή διάσημος. Σαν απλός άνθρωπος. Ήθελε, είπα κάτι στο προλογό μου. Δεν ήθελε να γίνει το πρώτο όνομα, ε. Δεν ήταν αυτός ο στόχος του. Και δεν το επεδίωξε. Ό,τι έγινε, έγινε μοιραία ή τυχαία. Δεν το επεδίωξε να κάνει δημόσιες σχέσεις, να πηγαίνει στα κοσμικά, να διατηρεί τη φήμη του, να στέλνει στα περιοδικά φωτογραφίες. Mm-hmm. Τίποτα. Έλεγε Μάρκο, είμαστε όπως οι απλοί άνθρωποι. Και αυτό ακριβώς ποτέ δεν έγινε το πρώτο όνομα, αλλά πάντα ήταν γιατί ο κόσμος ξέρει και εκτιμά, ήταν μέσα στις καρδιές όλου του κόσμου. Αυτό που ακριβώς είπα στον πρόλογο. Θέλω μαζί να δούμε ένα ακόμη βίντεο με φωτογραφίες που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, προσωπικές του φωτογραφίες, τις οποίες μας έφερες πριν από λίγα λεπτά. Για να τις δούμε. Θα παρακολουθήσετε τον Βασίλη Μπουγιουκλάκη εν δράση, ενώ μεταξύ άλλων ο γιος του Μάρκος θα διηγηθεί και προσωπικές τους ιστορίες.